μισή ακριβώς ήρθαν τα θέματα της έκθεσης της νεοελληνικής γλώσσας για τα ΕΠΑΛ όλης της χώρας. 8:30 ακριβώς η ενημέρωση που έχουμε από τα εξεταστικά κέντρα των ΕΠΑΛ του νομού Λασιθίου είναι ότι όλα κύλησαν ομαλά. Τα παιδιά έχουν πάρει ήδη τα θέματα, έχουν ξεκινήσει να γράφει. Εγώ πήγα για τον έλεγχο να δω πώς πάνε στο ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου για να δω πώς είναι η κατάσταση. Τα παιδιά γράφουν κανονικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τα συστήματα μετάδοσης, οι επιτηρητές είναι στη θέση τους, οι ηλικιακές επιτροπές είναι ακριβώς και ελέγχουν όλα τα πάντα και όλα πάνε καλά. Βέβαια στα ΕΠΑΛ αυτό που παρατήρησα είναι υπάρχει όπως κάθε χρόνο κάποια μικρή αποχή από τις πανελλήνιες, δηλαδή δηλώνουν τα παιδιά ό,τι θα δώσουν αλλά μετά το μετανιώνουν στην πορεία ένας μικρός αριθμός. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια και στα γενικά λύκη αλλά σε μικρότερο, πολύ μικρότερο βαθμό. Άρα λοιπόν μας λέτε ότι πιο λίγοι από όσους ίσως αναμενόταν προσήλθαν να γράψουν στις πανελλήνιες. Ωστόσο να πούμε ότι τα ΕΠΑΛ έχουν αναβαθμιστεί τώρα πλέον, έτσι τους δίνεται και δυνατότητα χρονιά, να φυσικά περάσουν. Ναι, με το 5% των θέσεων είναι ένα μεγάλο, από το 1% πενταπλασιάσχει το ποσοστό. Φέτος, γι' αυτό βλέπουμε και φέτος μικρότερη αποχή, δηλαδή πέρυσι και πρόπερσι από τους μαθητές που δήλαναν ότι θα δώσουν πανελλήνιες ένας αριθμός και ερχόταν η μισή ας πούμε. Τώρα είναι πολύ μικρότερος ο αριθμός αυτός της αποχής. Δηλαδή τα παιδιά γνωρίζοντας αυτό το πράγμα ότι μπορούν και μέσω του ΕΠΑΛ να περάσουν και σε ΑΕΗ. Και σε ΑΕΗ δηλώνουν και έρχονται και γράφουν εξετάσεις. Έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες. Και όσο αυτό ο κόσμος το βλέπει και τα παιδιά αλλά και οι γονείς των παιδιών, των γυμνασίων, πιστεύω ότι τόσο περισσότεροι μαθητές θα επιλέγουν τα ΕΠΑΛ γιατί στις ίδιες σχολές θα περάσουν και οι μαθητές, όπου θα περάσουν οι μαθητές των γενικό λυκείο, θα περάσουν οι μαθητές των ΕΠΑΛ. Με διαφορετικά μαθήματα βέβαια και διαφορετικές εξετάσεις, αλλά του δίνει και αυτό το προνόμιο και αυτή την δυνατότητα πρόσβασης. Και την αξιοποιούν όπως φαίνεται τα παιδιά. Ακριβώς. Άρα αναβαθμίζεται και το ΕΠΑΛ. Βέβαια εντάξει, δεν ξέρω τα επόμενα χρόνια γιατί βλέπουμε συγχωνεύσεις ΑΕ και ΤΕΗ. Επομένως έχουμε μόνο πανεπιστήμια μελλοντικά και αλλάζουν τα δεδομένα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο όμως βλέπουμε ότι από τώρα οι αλλαγές αυτές φαίνεται πως επηρεάζουν τις αποφάσεις των παιδιών. Ακριβώς αυτό παρατηρώ και εγώ. Και εντάξει, μελλοντικά θα δούμε τι θα γίνει με τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, τι θα γίνει με τα ΤΕΗ και με τα. Πώς θα γίνει αυτό, είναι μια συζήτηση ακόμα που είναι στη διαδικασία της συζήτησης. Δεν ξέρω, έτσι εξεταστικά κέντρα ΕΠΑΛ υπάρχουν και στη Σιτία και στο Ιεράπετρα και στον Άγιο Νικόλαο. Ναι. Έχουμε τρία εξεταστικά κέντρα, ένα στη Σιτία για τους μαθητές των ΕΠΑΛ της Σιτίας, ένα στον Άγιο για τους μαθητές των ΕΠΑΛ του Αγίου αλλά και της Νεάπολης. Και ένα στην Ιεράπετρα για τους μαθητές των ΕΠΑΛ του ημερησίου Ιεράπετρας αλλά και του εσπερινού ΕΠΑΛ Ιεράπετρας τα δίνουν σήμερα ακριβώς αυτή την ώρα. Ένα εσπερινό έχουμε στο νομό μας. Ένα εσπερινό ΕΠΑΛ. Και είναι αυτό εδώ στην Ιεράπετρα. Δίνουν λοιπόν και εκεί οι μαθητές πανελλαδικές εξετάσεις. Έχουν αυτή τη δυνατότητα. Όχι, εκεί δίνουν μαζί με με τους μαθητές του ημερησίου ΕΠΑΛ ακριβώς. Είναι πολύ λίγοι μαθητές αυτοί. Τώρα σχετικά για αύριο τώρα, για την αυριανή μέρα που είναι και τα γενικά λύκεια. Είναι το γενικά λύκεια, είναι το 70% των μαθητών που δίνουν συνολικά εξετάσεις είναι από τα γενικά λύκεια και το 30% είναι από τα επαγγελματικά λύκεια. Ο μεγάλος λοιπόν αριθμός είναι αύριο. Περιμένουμε πάλι με το μάθημα της έκθεσης, πάλι 8:30 ξεκινούν, οι μαθητές πρέπει να βρίσκονται 8 ακριβώς, με τον μπλε στυλό τους και με το νερό τους ή μια πορτοκαλάδα, χωρίς σημειώσεις, χωρίς κινητά. Το κινητά το επισημαίνω γιατί η κατοχή ακόμα του κινητού ή ένα χτύπημα μπορεί να μηδενίσει το γραφτό τους. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουν αυτό ότι οι πανελλήνιες δεν είναι πιο όπως οι
κάποια εξετάσεις μέσα στο εντάξει. Μέσα στο σχολείο και πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Και περιμένουμε τώρα με αγωνία την αυριανή μέρα να κινήσει όπως και η σημερινή, να πάνε όλα καλά. Να λειτουργήσουν όλο το σύστημα σωστά και να αυτό. Γιατί κάτι που ο κόσμος θεωρεί ότι είναι αυτονόητο, αυτονόητο θα είναι όμως όταν όλοι δουλέψουν, όλοι στα πόστα τους σε άριστο βαθμό. Αυτό σημαίνει αυτονόητο για μένα. Πολλές φορές η τεχνολογία προδίδει, επομένως πρέπει να είσαστε και εσείς σε ετοιμότητα. Υπάρχει και η αστυνομία έτσι που επιβλέπει την όλη διαδικασία για τη μεταφορά και των γραπτών και των καθηγητών που μεταφέρουν στη συνέχεια τα γραπτά. Υπάρχει μια γενικότερη κινητοποίηση όπως προβλέπετε. Τώρα να σας ρωτήσω για το θέμα που έπεσε σήμερα, νομίζω είναι λίγο νωρίς, δεν ξέρω. Εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω τώρα, είναι μετά τις 10 δίνονται. Μάλιστα, 3 ώρες κρατάνε οι εξετάσεις, έτσι. Ναι, 3 ώρες, ναι, μετά τις 11, δεν μπορώ να δώσω τώρα ζητήματα. Καλή συνέχεια, ελπίζουμε να μην υπάρχουν απρόπτα κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Θα σας ενοχλήσουμε και την αυριανή ημέρα. Φαντάζομαι ότι υπάρχει και σε εσάς αγωνία αλλά και φόρτος εργασίας για να πάνε όλα καλά. Θα σας ενοχλήσουμε και εμείς αύριο, έτσι, γιατί και οι γονείς θέλουν να ακούσουν τι γίνεται με τα παιδιά τους που δίνουν και καταλαβαίνετε και τη δική τους αγωνία. Εντάξει. Την καλημέρα μας, καλή συνέχεια να ευχηθούμε. Καλημέρα. Καλημέρα.